21. Έγκριση και ψήφιση διάθεσης δαπάνης ύψους 6.000 ευρώ στις 3 πρώτες επιχειρηματικές ομάδες που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα υποστήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, είναι για 6.000 ευρώ στις πρώτες επιχειρηματικές ομάδες που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα υποστήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο λειτουργήσε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η πρώτη είναι μια εφαρμογή Agenda Γάμου 3.000 που είναι το οποίο το πρώτο βραβείο. Ένα δεύτερο είναι το Time Jack που είναι 2.000 ως εφαρμογή και μάλιστα την παίρνουμε ως πιλωτική για να εφαρμοστεί στο ΚΕΠ ούτως ώστε ουσιαστικά μπορείς να πας να πάρεις αριθμό προτεραιότητας εξυπηρέτησης σε μια υπηρεσία ή σε ένα κατάστημα από το κινητό σου τηλέφωνο. Ναι, δηλαδή μπορεί να είσαι κάπου έξω και να ζητήσεις, αλλά αυτό είναι ένα πάρα πολύ χρηστικό εργαλείο. Και το τρίτο είναι το Storm Daddy, το οποίο τι ήταν αυτό, Λιδία μου, το τρίτο. Για τις κιθάρες. Για τις. Αυτός. Ναι. Μια εφαρμογή αυτός. Υπάρχει ένας, ναι, είναι με τις κιθάρες. Όπως ξέρετε, οι κιθαροδοί τέλος πάντων, όταν παίζουν ηλεκτρική κιθάρα, έχουν ένα πάνελ στο πάτωμα με κάτι κουμπιά, κάτι ροστατικά κουμπιά, τα οποία τα σταματά να παίζουν, τα στρίβουν, τα κάνουν, τα ράνουν. Λοιπόν, τα απλοποίησαν αυτά τα πράγματα όχι με τέτοιου είδους διαδικασία, αλλά με πεντάλ, τα οποία ανεβάζεις, τα κατεβάζεις, ανάλογα την ένταση κλπ. Ή με πιεζοδιακόπτες, όπου όσο πιο πιέζεις τόσο ανεβαίνει η ένταση, η τροποποίητα. Μια πολύ έξυπνη εφαρμογή η οποία διακρίθηκε ως τρίτη σε αυτά. Ομόφωνα. Ευχαριστώ. 22. Εξειδίκευση πίστοσης για τις εκδηλώσεις του Δήμου. Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, η εξειδίκευση έχει να κάνει με 5 εκδηλώσεις. Είναι η διοργάνωση της Χριστουγεννιάτικης Συναυλίας με την Κρατική Ορχήστρα, η δημιουργία εκδήλωσης βράβευσης των επιτυχώντων μαθητών του Δήμου σε ΑΕΤ της χώρας Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2018, η διοργάνωση εκδήλωσης απολογισμού του έργου της πολιτικής προστασίας και εθελοντικών ομάδων του Δήμου για την αντιπυρική περίοδο του 2018, η διοργάνωση εκδήλωσης μετονομασίας πλατείας Άλσου σε πλατεία Δημάρχου Άγγελου Αποστολάτου και η διοργάνωση εκδήλωσης ανακήρυξης ως επίτιμο δημότη του ακαδημαϊκού του κυρίου Κρυμιζή. Εδώ να προσθέσουμε και της κυρίας Αρβελέρ για τη διαδικασία αυτή. Γι' αυτό μάλιστα θα πρέπει να τροποποιήσουμε, που είναι ο Χαρίς, να τροποποιήσουμε το τελευταίο, το πέμπτο, από 930 πρέπει να πάμε περίπου, είναι άλλα 500 ευρώ. Έχουμε υπόλοιπο στο κωδικό, δεν έχουμε. Απλά να δεσμεύσουμε για να έχουμε δύο εκδηλώσεις και βέβαια να έρθουν και... Γιατί δεν έχουμε πιστώσεις για τη νέα χρονιά, τα δύο τελευταία, Αγγέλου Αποστολάτου και τα δύο τα υπόλοιπα που λέτε, και τα αποφασίσουμε από φέτος για χρόνο. Okay. Και στο όνομα είναι πλατεία, όχι Άγγελου Αποστολάτου, πλατεία Δημάρχου Άγγελου Αποστολάτου, έτσι. Ερωτήσεις. Ομόφωνα. Ευχαριστώ. 23. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βούλας. Κύριε Δήμαρχε. Ουσιαστικά αυτό το οποίο ζητάμε, η αναγκαιότητα διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στέγασης του ΚΕΠ στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, η οποία λήγει, πότε, 15/12? 31. Και εδώ τι θα κάνουμε καινούρια διαδικασία για το συγκεκριμένο ακίνητο ή για οποιοδήποτε ακίνητο. Γιατί πρέπει να έχουμε και την καταλληλότητα. Αυτό έχει καταλληλότητα. Πόσο είναι το ποσό? 1.400. Λοιπόν, ερωτήσεις. Ομόφωνα. Α, ο κύριος Ματόπουλος, συγγνώμη. Κύριε Ματόπουλο. Πώς ορθώς απόρρισε και ο Δήμαρχος, απορούμε και εμείς, γιατί είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, πρέπει να είναι σε κομβικό σημείο, να εξυπηρετεί και τους εργαζόμενους και τους πολίτες, να έχει δυνατόν ένα υποτυπώδες πάρκινγκ,
να έχει την κατάλληλη επιφάνεια και τελικά μήπως μαστιχίσει ο κούκος αειδών, γιατί τώρα έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν οι τιμές των ενοικίων, όπως πολύ καλά ξέρετε, του Φεβρουάριο και μετά. Άρα να δούμε και το ενδεχόμενο, προβλέπετε να επαναδιαπραγματευτούμε τη μίσθωση του υφιστάμενου. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι εκεί θα καταλήξουμε. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Έτσι, δεν, απλά επειδή έχουμε εξαντλήσει το όριο της εμπορικής σύμβασης. Λοιπόν, ψηφίζουμε ομόφωνα. Ευχαριστώ. 24. Απευθείας ανάθεση για τη συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση των λογισμικών προγραμμάτων του Δήμου. Κύριε Δήμαρχε. Είναι 78.574. Η δαπάνη του 18 είναι 5.000. Είναι απλά και μόνο για να ξεκινήσουμε τώρα την όλη διαδικασία και να μην περιμένουμε να το ξεκινήσουμε τέλος Φεβρουαρίου και χάσουμε το δίμηνο, καθότι είναι απαιτητά να έχουμε όλα αυτά τα κόστη για τη συντήρηση λογισμικών και για την αγορά νέων. Ερωτήσεις, ο κύριος Ματόπουλος. Παρακαλώ. Λόγω της ιδιαιτερότητας της εργολαβίας της συγκεκριμένης, που οι εταιρείες που παράγουν τα λογισμικά αυτά πρέπει να τα συντηρούν αλλά και να τα επαυξάνουν, οπότε χρειάζεται σε θέσεις εργασίας επικαιροποιούν. Αλλά από την άλλη όμως είναι και αυτοί σίγουροι ότι μας έχουν πάντοτε πελάτες. Έχουμε δοκιμάσει ποτέ να συζητήσουμε μαζί τους κάποια μείωση του κόστους αναλογική σε σχέση με το κόστος? Είναι κάποια πολύ φθηνά, πολύ μικρή αξίας η συντήρησή τους, αλλά είναι κάποια που είναι ακριβά, που είναι 20 και 30 χιλιάδες, 22 μάλλον χιλιάδες το ακριβότερο. Έχουμε ζητήσει να μας κάνουν κάποια έκπτωση, γιατί μας έχουν τακτικούς πελάτες. Είμαστε δήμος, δεν θα χάσει τα λεφτά τους, άσχετα αν υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά είμαστε σίγουροι. Να διαπραγματευτούμε λοιπόν το δεδομένο αυτό, γιατί δεν είναι μικρά τα κόστη αυτά. Δεδομένου ότι στην ελεύθερη αγορά πλέον αυτά τα προγράμματα και με το δεδομένο τα ανοιχτά δεδομένα μπορεί να τα βρεις. Εγώ έκανα μια απλή έρευνα αγοράς, θα βρίσκεις σχεδόν με το κόστος συντήρησης να τα αγοράσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα απαντήσετε. Οι 22.000 εγώ δεν βλέπω κάποιο maintenance cost, γιατί και πραγματικά είναι μεγάλο αυτό. 22.000 είναι όλη κατηγορία. Είναι. Α, όχι. Οικονομική. Ναι. Η AlphaWare. Όπου βλέπετε AlphaWare θα βάζετε από κάτω περίπου 12 ή 13 προγράμματα. Το ληξιαρχείο, το δημοτολόγιο, το διπλογραφικό, το μισθοδοσίες. Είναι. Όχι, αυτό έχει να κάνει με το πώς συνδέεσαι πάνω. Έτσι, εδώ μέσα έχεις εφαρμογές οι οποίες κάνουν την τοπική διαχείριση. Όλες αυτές οι εφαρμογές συνδέονται με γέφυρες στα κεντρικά συστήματα. Η διαδικασία, παραδείγματος χάρη, του διπλογραφικού συστήματος, που είναι και το μεγαλύτερο, όπως επίσης μια διαδικασία η οποία βάλαμε τώρα για να μπορεί να μας μεταφέρει με μια γέφυρα πληροφορίες μέσα από το διπλογραφικό σύστημα, σε ένα καινούριο λογισμικό το οποίο πήραμε για την παρακολούθηση των έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με το 44-12. Ένα πολύ. Ή στην τεχνική υπηρεσία, ναι, η οποία έχει το πρόγραμμα το e-πολιοδομία, αλλά το σημαντικό, παραδείγματος χάρη, είναι ένα λογισμικό το οποίο το υπογράψαμε σήμερα, μάλιστα, τη σύμβαση, για νομίζω 20.000 ευρώ, 22, το οποίο είναι για την διαχείριση, την παρακολούθηση προμηθειών, έργων και υπηρεσιών. Είναι η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα του ΕΣΥΔΙΣ, η οποία παρακολουθεί όλη την εξέλιξη αυτή και την οποία τη συνδέσαμε με γέφυρα μέσα στο διπλογραφικό για να μπορέσουμε να. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, το οποίο έχουμε φτιάξει εδώ τώρα, ουσιαστικά μας επιταχύνει πάρα πολύ τις διενέργειες διαγωνισμού. Πάρα πολύ. Γιατί είναι ουσιαστικά αυτοματοποιημένο, κάτι το οποίο σήμερα γίνεται κατά 50% 60% χειρονακτικά. Λοιπόν, ομόφωνα. Εγώ ψηφίζω λευκός αυτό. Για ποιο λέτε? Κοιτάξτε, να σας το πω διαφορετικά. Η AlphaWare, παραδείγματος χάρη, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, είναι ο πάροχος λογισμικών και η υποστήριξη λογισμικών στο 60-65% των δήμων της χώρας. Κυρίως είναι οικονομικής φύσεως
δηλαδή υποστηρίζει τις οικονομικές διευθύνσεις των Δήμων. Αυτά λοιπόν τα έχει φιξάρει ανάλογα με το, με το εύρος του budget το οποίο υπάρχει σε τριών ειδών κατηγορίες. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε σε μια κατηγορία στην οποία βρίσκονται άλλοι 140-150 Δήμοι και να πούμε, α, εξής, επειδή είμαστε λίγο πιο καλοί πελάτες από τους άλλους, που είναι ακριβώς ήδη να ισχύσει διαφορετικό λογισμικό. Είμαστε από τους παλαιότερους πελάτες. Έχω μια εξαιρετική συνεργασία μαζί τους, άριστη συνεργασία, και νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να πάει να πληρώνει maintenance cost πάνω από την λογική. Δυστυχώς όμως, και αυτό δεν παρατηρείται μόνο εδώ, παρατηρείται παντού, ότι για να μπορέσουν να πουλήσουν ένα λογισμικό το οποίο έχει πολύ μεγάλο κόστος σε R&D, σε Research and Development, δηλαδή πώς αυτό το λογισμικό φτιάχνεται, να το κάνουν ελκυστικό, τι κάνουνε. Σου μειώνουν το κόστος αγοράς και ένα πολύ μεγάλο κόστος από αυτά που έχουν ξοδέψει για να το κάνουν develop, να το εξελίξουν, στο μετακυλίουν στο maintenance cost. Γιατί το maintenance cost που θα σου δώσει, άμα πέσει το σύστημα, άμα κρασάρει, δηλαδή να στο ξανασηκώσει ή να σου δώσει μια version επικαιροποιημένη, δηλαδή να πάει από το 5,1 στο 5,2, αυτό το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό. Τι κάνουν λοιπόν οι εταιρείες? Αυτή είναι μια πρακτική την οποία την ξέρω εγώ από την ιδιωτική αγορά, τέλος πάντων. Πληρώνεις εσύ κόστος δημιουργίας του λογισμικού μέσα από ένα maintenance fee, το οποίο αποσβαίνεται λίγο ως πολύ στο τέλος της ημέρας μετά από μια χρήση 5 έως 7 χρόνια του καθενός λογισμικού. Άρα σου έχουν βάλει κόστος κατασκευής μέσα στο maintenance cost, ενώ δεν το έχουν βάλει μέσα στο κόστος αγοράς. Είναι λίγο δύσκολο να το πιάσεις. Αυτά τα προγράμματα είναι δυναμικά. Και αυτό που είπε ότι είναι ελεύθερα και πάνω να τα αγοράσεις, τα αγοράζεις. Μετά είναι δυναμικά, δεν μπορεί να τα πας όπως και να τα παίξεις με τα αγορά. Εκεί είναι το πρόβλημά τους. Και αφορούν 19 υπηρεσίες της Ανθρωπίνης. Λοιπόν, 19 υπηρεσίες, ναι, αυτό. Λοιπόν, ειδικότερα στο με τον πρόεδρο, ο πρόεδρος μπορεί να σου εξηγήσει σήμερα, πολύ καλά, Δήμο, εγώ υπομονή σήμερα Γαϊδουρινή. Του Research and Development. πώς το είπαμε, πρόεδρε, αυτό? Ας το για αύριο. Γεια σου, Ρετάνο. Λοιπόν, ομόφωνα, όχι, συγγνώμη, κατά πλειοψηφία Λευκό, είπε ο κύριος Βαλάτας. 25ο. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες, κύριε Δήμαρχε. Πώς φτιάξω μεγάλη ένταση λογισμικά? Θέλει ολόκληρο μπακόψη. Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, εντοπίζουμε πάντα συντοπίτες μας οι οποίοι έχουν ανάγκη. Η κοινωνική υπηρεσία το χειρίζεται το θέμα με πολύ διακριτικότητα. Και προσπαθούμε σύμφωνα με την εγκείμενη νομοθεσία και με τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας να εξυπηρετούμε ανάγκες. Ομόφωνα. Οι δύο περιπτώσεις είναι πληρωμή ρεύματος. Ναι, 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 πληρωμή ρεύματος. Ερωτήσεις. Από ίδιους πόρους, έτσι. Θάνο. Ναι. Δεν θέλουμε. Μια και το ανέφερε ότι είναι πληρωμή ρεύματος και την προηγούμενη φορά πάλι πληρωμή ρεύματος ήταν. Είχαμε προτείνει στον προϋπολογισμό να γράψουμε κονδύλι, όπως έκανε η Περιφέρεια, δεν ξέρω ποιο νομικό πλαίσιο το έκανε, για να εξυπηρετήσει τις ίδιες περιπτώσεις επανασύνδεση ρεύματος. Άλλο. Η Περιφέρεια πώς το έκανε? Είναι βαθμός των ΟΤΑ είναι. Μήπως θα έπρεπε να το δούμε και να το βγάλουμε έξω από το θέμα της απορίας και επανασύνδεσης αίματος, να μπορούμε να το κάνουμε με ένα άλλο νομικό πλαίσιο που υπάρχει? Δεν ξέρω, κοιτάξτε το. Δεν μπορώ να σας το πω. Κυρία Κάραγεν, σας έχω δώσει ήδη το λόγο. Λοιπόν, κύριε Ματόπουλε, είναι τελείως διαφορετικό αυτό που λέτε με την επανασύνδεση. Αυτά και τα δύο αφορούν οικογένειες που είναι το ρεύμα, το οποίο θα κοπεί και δεν έχουν και τα υπόλοιπα. Εμείς έχουμε κάνει αρκετές περιπτώσεις για σύνδεση ρεύματος σε κομμένο. Και το ένα που εγκρίθηκε αφορούσε μια οικογένεια, τέλος πάντων, όπου τους δώσαν τα 6 και μετά τη ζητούσαν άλλα 2,5 να πληρώσει για προκαταβολή για να μπορέσει, και δεν μπόρεσε να πάρει ούτε τα 6. Δυστυχώς. Λοιπόν, ομόφωνα, ευχαριστώ. 26ο. Έγκριση παράτασης χείωσης μελέτης με τίτλο τροποποιήσεις δημοτομικού σχεδίου κατά μήκος λεωφόρου Ευελπίδων, πρώην λεωφόρου Βάρης Κοροπίου, στη Δημοτική Ενότητα Βάρης. Κύριε Δήμαρχε.
Λοιπόν, είναι μια μελέτη η οποία γίνεται. Είναι για την περιοχή από το Δήλωφο μέχρι το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Γίνεται μια τροποποίηση αιματομικού, γιατί από τότε που κατασκευάστηκε το 2004 έγινε διαπλάτηση. Ουσιαστικά έμεινε σε κρεμότητα. Την έχουμε αναθέσει στη μελέτη. Οικοδομικές και ρημοτομικές γραμμές. Θέλει μια μετατόπιση. Ουσιαστικά δίνουμε μια παράταση 16 μήνες, δηλαδή έως 24/9/19. Έχει λήξει. Έχει λήξει, αλλά δεν έχει παραδοθεί η μελέτη. Ερωτήσεις. Ομόφωνα. Ευχαριστώ. 27ο. Έγκριση παράτασης ισχύως της υπηρεσίας με τίτλο «Διερεύνηση συνδυαστικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του παραλιακού μετόπου του Δήμου, υποβολή προτάσεων». Κύριε Δήμαρχε. Αυτό είναι η μελέτη η οποία κάνουμε για τον πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο στο πρόγραμμα... Ναι, το καινούριο πρόγραμμα, πώς λέγεται το καινούριο πρόγραμμα. Διερεύνηση συνδυαστικών δυνατοτήτων αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου του Δήμου, υποβολή προτάσεων, παράταση λοιπόν για μέχρι 25/4/19. Ουσιαστικά ανοίγει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει χρηματοδοτήσεις που δίνουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι και αστική κινητικότητα. Το πρόγραμμα αυτό ανοίγει μέσα στο επόμενο εξάμηνο και όποιος Δήμος είναι έτοιμος με ολοκληρωμένη μελέτη είναι first come, first serve. Κατά πρώτα ελπίζω το κατάλαβες αυτό, Πρόεδρε. Έτσι. Λαουτάρια λιμονός. Λοιπόν, είναι λοιπόν όποιος είναι έτοιμος με μελέτη, 50 λεφτά. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο κάνουμε, έχουμε ξεκινήσει εδώ και περίπου 8 μήνες, να μπορέσουμε να έχουμε τη μελέτη. Η μελέτη αυτή έχει να κάνει με έναν μεγάλο ποδηλατόδρομο και ζώνη περιπάτου, η οποία θα ξεκινήσει ουσιαστικά στο μεγαλύτερο κομμάτι της, κατασκευαστικό, από την λίμνη της Βουλιαγμένης και στο κομμάτι το προς την παραλία, κάτω από την παραλιακή λεωφόρο, θα ολοκληρωθεί και θα φτάσει στη δυτική παραλία της Βάρκιζας. Αυτό είναι το... Λοιπόν, ερωτήσεις. Υπάρχουν δύο σημεία στα οποία εκεί πρέπει να γίνουν, υπάρχουν να φτιαχτεί τεχνικό έργο με αντιστήριξη, με ξύλο και λοιπά. Αλλά ουσιαστικά εκεί η σκέψη είναι να φτιαχτεί ένας όπως είναι το Πρανές, κάτω από τον δρόμο, να φτιαχτεί μια σμήλευση για μια εσπλανάδα 4 μέτρων, ένα L, έτσι, το οποίο θα αναδείξει όλα αυτά την περιοχή στα λιμανάκια ως μια περιπατητική ποδηλατική διαδρομή με λαξευτά παγκάκια, με χαμηλές... Ναι, αυτό είναι μια πολύ κοστοβόρα διαδικασία. Είναι 4 μέτρα που γίνεται, το κάμπι μέχρι... Ναι, το πιο εγώ τους περιγράφω το πιο θεαματικό. Το πιο θεαματικό από τα 4 κομμάτια αυτά και αυτό το οποίο θα αλλάξει το πρόσωπο της πόλης είναι δηλαδή μια στρατηγικού τύπου έτσι, ανάπλαση, είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να κατασκευαστεί και αυτό μελετάμε τώρα από την λίμνη της Βουλιαγμένης μέχρι τη δυτική παραλία της Βάρκιζας να φτιαχτεί ένας μοναδικός στη χώρα λόγω της αισθητικής της ευρύτερης περιοχής, λαξευτός, πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος. Λοιπόν, κύριε Ματόπλε, παρακαλώ. Έχω συμμετάσχει 1-2 φορές στην επιτροπή αυτή για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως και εκεί διατύπωσα την άποψη, είπαμε ότι είναι φοβερά δύσκολο στα τρία πρώτα κομμάτια που περιλαμβάνονται ένα σωρό υποδομές και διάφορες διεκδικήσεις, θα μπορούσαμε να πούμε. Πάντως καλό είναι τώρα που μετά από πολλά χρόνια πέρασε το παράκτημα μέτωπο στη διαχείριση του Δήμου, το είπα και στη συνεδρίαση που έγινε, να προσεγγίσουμε ή δυνατόν όσο μπορούμε περισσότερο την παράκτια ζώνη και την παραλία. Είναι κομβική σημασία, θα είναι ιστορική
προσέγγιση αυτή του θέματος, γιατί δεν θα μας ξαναδοθεί ποτέ ξανά η ευκαιρία. Θα φροντίσουμε με αυτόν τον τρόπο να διώξουμε τις εμπορικές χρήσεις πίσω και ο κόσμος να χαίρεται αυτό που περιέγραψε τώρα για το κομμάτι από τη Βουλιαγμένη μέχρι τη Βάρκιζα, την προσέγγιση του με τη θάλασσα. Ιδάλλως θα δημιουργήσουμε μια περιβαλλοντική διαδρομή και ένα ποδηλατόδρομο δίπλα στην άσφαλτο και όχι δίπλα στην παραλία. Άρα λοιπόν η πρώτη και βέλτιστη προσέγγιση που θα μπορούσαμε να έχουμε είναι να πλησιάσουμε όσο δυνατόν περισσότερο την παράκτια ζώνη. Αυτή θέλουμε να αναδείξουμε, αυτή θέλουμε να προστατεύσουμε και αυτή θέλουμε να χαρούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Μαδόπουλο. Ομόφωνα λοιπόν. 28. Έγκριση Α του πρώτου ΑΠΕ του έργου με τίλτο. Ανακατασκευή χλωροτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο δημοτικό στάδιο Βουλιαγμένης και δεύτερον της πρώτης παράτασης της βατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου. Κύριε Δημήτρη. Ναι, είναι το αρχικό συμβατικό αντικείμενο 331.000, η προτινόμενη δαπάνη του πρώτου πίνακα είναι 267 και 27.000 είναι οι διαφοροποίησεις δαπανών ομάδων Γ, Ε και Ε. Για να μπορέσει να πληρωθεί ο εργολάβος και να συνεχίσει το έργο, ζητάει μια προθεσμία παράταση 2,5 μηνών, μέχρι 31/3/19. Φεύγει ο κύριος Βαλάτας. Ερωτήσεις, ομόφωνα. Το έργο έχει ολοκληρωθεί, έτσι. Αλλά το μόνο το οποίο μένει είναι να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τώρα, πιστεύω ότι μέχρι μετά τα Χριστούγεννα θα έχουμε. Θα ξεκινάμε την καιροταγόνα. Ομόφωνα το 28. 29. Έγκριση του πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών ΑΠΕ και του πρώτου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων». Κύριε Δήμαρχε. Όπως εισήγηση, ζητάμε μια... εγκρίνουμε τον πρώτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα, όπου ουσιαστικά είναι στο ύψος... έχουν πάρει μια μεγάλη έκπτωση 64%. Είναι στο ύψος 183.174 ευρώ. Ερωτήσεις, ομόφωνα. Ευχαριστώ. 30. Έγκριση πρώτου ΑΠΕ και πρώτου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση υφιστάμενων δημοτικών κημητηρίων». Κύριε Δήμαρχε. Είναι ουσιαστικά, έχει το ιστορικό του έργου, έχουμε τον πρώτο ΑΠΕ και εισηγούνται την... περιλαμβάνει κάποιες αυξομοιώσεις σε ποσότητες, σε εργασίες μελέτης, όπως προέκυψαν αυτοί από την εκτέλεση του έργου. Αυτές λοιπόν δεν προκαλούν αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγουν την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργία του έργου, δεν γίνεται χρήση επιέλασσων δαπανών, δηλαδή λιγότερες δαπάνες, περισσότερες πηγαίνουμε, δεν καταργείται κάποια ομάδα του αρχηγού, άρα η εισήγηση η οποία γίνεται είναι η έγκριση του πρώτου ΑΠΕ και της τροποποίησης η οποία συζητείται η υπηρεσία. Η τελική δαπάνη των εργασιών του πρώτου ΑΠΕ είναι στα 284.000 ευρώ και η τελική δαπάνη του έργου είναι στα 352.000. Ουσιαστικά το έργο αυτό σχεδόν ολοκληρώνεται. Ερωτήσεις, ομόφωνα, ευχαριστώ. 31. Έγκριση παράταση της σύμβασης, προμήθεια και τοποθέτηση δύο προκατασκευασμένων αθυσών. Κύριε Δήμαρχε. Έγκριση παράταση σύμβασης είναι τρεις μήνες. Για το δημοτικό σχολείο της Βάρκιζας. Και οι καθυστέρησεις αυτοί οφείλονται στις κυριακές υποδομές που δεν με έγκαιρα δεν μας έστειλαν την έγκριση να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε τις δύο αθυσότητες. Ουσιαστικά λοιπόν μέχρι τρεις μήνες, μέχρι 24/3/19. Ερωτήσεις, ομόφωνα, ευχαριστώ. 32. Έγκριση κατασκευής πέργολας για το κατάστημα του Νικολάου Σταγάκη με τον επωνυμία Μπερτσίδη στη Δημοτική Ενότητα Βούλας. Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, είναι στο πλάτος 390, είναι το 70% της πρόσωψης και βάθος 6 μέτρων όπως είναι οι υπόλοιπες. Ερωτήσεις, ο κύριος Ματόπουλος. Κύριε Ματόπουλε.
Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Είχαμε πει ότι κάναμε την ανακατασκευή των υπαρχουσών περγκολών στην πλατεία Ημίων και όπως και στις υπόλοιπες, αλλά έχουμε πει ότι να προσπαθήσουμε να μην διευρύνουμε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ειδικά όταν σε κάποιες πλατείες υπάρχουν τόσες πολλές υγειονομικές καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Άρα έχουμε την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουμε να αποφορτίζουμε τις πλατείες από αυτές τις κρίσεις, μειώνοντας τα ποσοστά χωροθέτησης πέργολας. Εμείς, όπως έχετε καταλάβει, το τελευταίο διάστημα απέχουμε από μια επιχείρηση να έχει πέργολα και να τις μειώσεις, θα μειώσει και προσωπικό. Με αυτό το σκεπτικό είχαμε συμφωνήσει τότε στην αλλαγή των υφιστάμενων και με ομοιόμορφο τρόπο δημιουργία νέων. Αλλά η αγοροθέτηση νέων δεν συνηγορούμε, ακριβώς με το σκεπτικό ότι θα αλλοιώνουν υπέρμετρα τη φυσιογνωμία του δημόσιου κοινόχρηστου χώρου και αποξενώνουν τους χρήστες οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν εμπορική δραστηριότητα εκεί, απλώς να έχουν μια αναψυχή του. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τροποποιήσουμε την κανονιστική που σήμερα ισχύει, η οποία έγινε το 2013 και η οποία έδωσε δικαίωμα δυστυχώς σε όλα τα καταστήματα τα οποία έχουν πρόσωψη στην πλατεία. Είναι 70% και με απόφαση δημάρχου πάει το υπόλοιπο 30%. Και γίνεται 100%. Απλά και μόνο ότι γίνεται, αφήνεις υποχρεωτικά ένα διάδρομο 1-1-20 μεταξύ ενός και... Είναι λάθος. Η προσέγγιση αυτή είναι λάθος. Είναι λάθος η οποία όμως έχει δημιουργήσει σήμερα μια συγκεκριμένη κατάσταση, η οποία δυστυχώς μπορεί να φτάσει να είναι από την Αγίου Ιωάννου μέχρι τη Διγενή μια συνεχόμενη πέργολα. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν αδικηθεί, καθότι μπροστά από τα καταστήματά τους υπάρχουν γάλματα, υπάρχουν συντριβάνια, υπάρχουν παρτέρια τα οποία δεν μπορούν να κατεδαφιστούν γιατί είναι αρχιτεκτονικά στοιχεία. Και υπάρχει ένα ζήτημα ακόμα μεταχείρισης κάποιων με δυσμενέστερους όρους από ό,τι οι υπόλοιποι. Έτσι. Λοιπόν, και μπορείτε να καταλάβετε, επειδή δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η επόμενη διοίκηση του Δήμου, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα πλάνο αυτή τη στιγμή ανακατασκευής του χώρου εστίασης όσον αφορά τις πέργολες. Όταν θα πάμε ή όταν θα πάει η επόμενη διοίκηση να τροποποιήσει αυτό και να κάνει λιγότερες πέργολες, οι οποίες μάλιστα δεν θα είναι μπροστά δικαίωμα ενός εκάστου να έχει μπροστά, αλλά να μπαίνουν σε δημοπρατική διαδικασία για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου, γιατί εμείς μπορούμε να το σχεδιάσουμε αυτό, τότε θα γίνει ο τέτοιος παγκόσμιος πόλεμος στην πλατεία. Λοιπόν, το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Είναι ευνοϊκό. Εγώ θα έλεγα να το γράψω αφού το γράψει πρώτα εσύ το δικό σου. Κύριε Αργυροπούλου, θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση προχτές που είχαμε την εκδήλωση για το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, που όλες οι πέργολες ήταν γεμάτες κόσμο. Κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο για εμάς που μένουμε σε άλλες περιοχές του Δήμου, που δεν βλέπεις τόσο κόσμο να κάθεται και να τρώει και έξω κιόλας ή να πίνει τον καφέ του. Νομίζω ότι αυτό έχει κάνει καλό στη Βούλα. Πιο πολύ καλό παρά κακό. Ευχαριστώ. Ομόφωνα λοιπόν, νομίζω ότι είναι το 32ο θέμα. Αλλά κατά πλειοψηφία όχι ο κύριος Ματόπλος. 33ο. Κατανομή ΔΕΛΤΑ του 2018 ποσού 70.673,83 ευρώ από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Κύριε Δήμαρχε. Ως εισήγηση. Έχουμε τον Δήμαρχο, κύριε Αργυρόπουλο, θα μας το πει ως εισήγηση. Ναι, είναι εισήγηση, έχει πάρθει απόφαση από την Επιτροπή Παιδείας.
Ομόφωνα. Για να μην αφήσουμε τα σχολεία για άλλη μία χρονιά, όπως υπόθηκε σήμερα, για ένα χρόνο χωρίς χρήματα. Ευτυχώς, Άι Βασίλη, που μοίρασε. Ευτυχώς που είχαμε και τοπικό Άι Βασίλη και μοίρασε λεφτά. Κυρία Γεροπούλου, ανησυχεί. Όχι, θα πάει. Ξέρεις ότι όταν αποτείνομαι σε σένα, έχω το θάρρος, διαφορετικά δεν θα το έκανα. Λοιπόν, άρα ομόφωνα το 33ο, 34ο, κατά νομού ποσού 95.950,83 ευρώ που έχει παρακρατηθεί από 1η-1η του 18 έως 31 δεκάτου του 18 από φόρο ηλεκτροδούμετων για τα σχολεία στον κωδικό αριθμό 0511.004. Ως η εισήγηση... Ως η εισήγηση ομόφωνα... Ευχαριστώ. 35ο. Κατανομή ποσού 22.916,65 ευρώ που έχει παρακρατηθεί από 1η-1η 18 έως 28 Δευτέρου του 18 από φόρο ηλεκτροδούμενων για τα σχολεία στον κωδικό αριθμό 21.19.005. Κύριε Δήμαρχε. Όση εισήγηση. Όση εισήγηση. Ομόφωνα, ευχαριστώ. Κατανομή ποσού 36ο. Κατανομή ποσού 39.875,98 ευρώ που έχει παρακρατηθεί από 1η-1η 10 του 17 έως 31-12 του 17 από φόρο ηλεκτροδοτούμενων για τα σχολεία στον κωδικό αριθμό 0511.004. Κύριε Δήμαρχε. Όπως η εισήγηση. Όση εισήγηση, ομόφωνα. Ευχαριστώ. 37ο. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2016, συγγνώμη, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Κύριε Δήμαρχε. Ναι, εδώ τουλάχιστον σε αυτή την παρούσα διοίκηση έχουμε το κακό συνήθειο να κάνουμε και απολογισμούς ενίοτε και να αποδίδουμε λογαριασμό για το τι κάναμε τα λεφτά του Κοσμάκη και να έχουμε και όλα τα παραστατικά. Αλλά... ναι. Νομίζω ότι είναι εδώ η πρόεδρος της πρωτοβάθμιας, η κυρία Τριάντη. Οι ομοφόνος έχουν εγκριθεί από το... από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και νομίζω ότι αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις άλλος πως θέλετε να μας παρουσιάσετε θέλετε να μας παρουσιάσετε κυρία Τριάντη κάτι ελάτε, μας. Ελάτε σε ένα μικρόφωνο κύριε τα πρωτότυπα τα έχετε γιατί σπανίζουν τα πρωτότυπα. Μην μπλοκάρει. Σήμερα γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραίο. Πάμε. Πώς ξέρετε, η Σχολική Επιτροπή. Τουλάχιστον εσείς λέτε σωστά πράγματα, κύριε Ματόπουλε. Αφήστε την κυρία Τριάντη να ολοκληρώσει να τελειώσουμε. Λοιπόν, η Σχολική Επιτροπή είναι το νομικό πρόσωπο του Δήμου που είναι επιφορτισμένο με την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 23 σχολείων υπηαγωγείων δημοτικών καθώς και των δύο ειδικών σχολείων του ΠΙΚΠΑ. Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 ανέλαβε όλα τα λειτουργικά έξοδα όπως θέρμανση πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ΕΙΔΑ, ΠΟΤΕ, συντηρήσεις καυστήρων από φράγκ, συντηρήσεις και τήσεις πιστοποίησης ανελκυστήρων, ηλεκτρολογικές εργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες και υδραυλικές εργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες, ελαιοχρωματισμούς εσωτερικών χώρων καθώς και την προμήθεια των χρωμάτων και των υλικών, αντικατάσταση αλλοπινάκων, ειδών υγιεινής, βρυσών κλπ, κατασκευή βιβλιοθηκών και χώρων εστίασης για τα ολοήμερα όπου χρειάστηκε, νέες επιγραφές εδίων υπηαγωγή, αγορά κλιματιστικών, υπολογιστών, φωτοτυπικών και άλλου εξοπλισμού, όπως ηλεκτρικά είδη, λόγω μη προμήθειας από το ΚΤΙΠ πρώην ΟΣΚ που έπρεπε να τα προμηθεύει. Επίσης, συντηρήσεις και επισκευές κλιματιστικών, μικρών και μεγάλων μονάδων, των φωτοτυπικών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Έχει αναλάβει επίσης την πληρωμή των σχολικών τροχονόμων. Τις καθαρίες τις πληρώνει το ΙΝΕΔΙΒΗΜ, αλλά επειδή τα χρήματα δεν πιστώνονται έγκαιρα, η Σχολική Επιτροπή φροντίζει για την έγκαιρη πληρωμή τους. Επίσης, συμβάλλει και στην εξωστρέφεια των σχολείων, στις δράσεις που αναλαμβάνουν, όπως τα διακρατικά προγράμματα, Εράσμους και Χρυσοπράσινο Φύλλο. Πριν σας πω τα ποσά, θέλω να ευχαριστήσω τους δύο αντιδημάρχους, 15-16 ήταν ο κύριος Βαδάσης, 17-18 ο κύριος Βάσης, για την άμεση ανταπόκριση, για το συντονισμό των συνεργείων, για την αποκατάσταση των πάσης φύσεως ζημιών. Και τα νούμερα τώρα, το 2015 κλείσαμε με ποσόν 112.339,86, το οποίο μετά τις επιχορηγήσεις από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και τα ηλεκτροδοτούμενα και τα έσοδα από τους προσόδους σχολικής περιουσίας, τα κυλικεία δηλαδή, έφτασε το ποσό των 416.665,47 ευρώ. 416.000. Από αυτά ξοδέψαμε τα 252.355,20 για αγορές παγίων, αμοιβές τρίτων, θέρμανση, λοιπές δαπάνες, τα οποία σας ανέλησα πριν, παροχές τρίτων, συντηρήσεις, επισκευές, κρατήσεις, φόροι, κρατήσεις για τις καθαρίστριες. Ξοδέψαμε 252.355 ευρώ και μείνανε στο ταμείο μας 164.310 ευρώ, τα οποία ξεκινήσαμε το 2017 και κάναμε όλα αυτά που σας είπα πριν, γιατί είναι σε περιοδική βάση. Ξεκινήσαμε το 2017 με 164.310,27 ευρώ, το οποίο έγινε μετά τις επιχορηγήσεις 458.800,40. Από αυτά ξοδέψαμε τα 297.410,83 ευρώ και έμεινα στο ταμείο μας 161.389,57 ευρώ για το 2018, για το οποίο σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τον απολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις? Εντάξει, τα είπε μαζί. Εμείς θα το εξήγησε για τα δύο. Και για το 16 και για το 17. Λοιπόν, για το 37ο ψηφίσουμε τώρα ομόφωνα. Ευχαριστώ. 38. Έγκριση οικονομικού απολογισμού για τους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Ομόφωνα. Ευχαριστώ. 39. Έγκριση ή μη μεταφύτευση ελαιόδεντρου στο πεζοδρόμιο εψοδού ξενοφόντος 31 στη Δημοτική Ενότητα Βούλας. Κύριε Δήμαρχη και κύριε Παπασάκη. Η εκκρίωση και μεταφορά του παραπάνω δεν θα γίνουν με έξοδα του ΕΤΟΥΝΤΑ. Για να πάει πού ο Δημό? Κύριε Παπασάκη. Οι ελιές που θα πάνε αυτές. Η ελιά, μία, η ελιά. Μία είναι. Μία η οποία κλείνει το... Μία το... κλείνει, θα καλοπιστούν οι άλλες. Θα το βάλουμε κάποιος. Στη Βουλιαγμένη. Στη Βουλιαγμένη δεν βάζουμε ελαιόδεντρα. Βάζουμε. Μόνο στη Βάρη βάζουμε. Φίνικες. Φίνικες βάζουμε στη Βουλιαγμένη. Όχι, παιδί μου, εντάξει, άμα το ελαιόδεντρο το καλοπίσεις. Θα τη φυλάξουμε, να τη βάλουμε στο τριγωνάκι και θα φτιάξουμε στην Πάρκηζα. Λοιπόν, στάπω το πλατεία Σιμοπούλου. Κάπου θα βρεθεί αν τη βάλουμε. Εγκρίνουμε την μεταφύτευση. Γιατί όχι, τώρα που θα τη βάλουμε, κύριε Δήμαρχε, είναι έτοιμο, είναι κάτω. Εγκρίνουμε. Εγκρίνετε. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Εντάξει. Έγκριση 39. Έγκριση παρεμπιπτόντως μη... έχετε περάσει όχι καθόλου από τη Σιμοπούλου? Για να πηγαίνουμε μια βολτίτσα σιγά σιγά. Λοιπόν, 40. Εξέταση αιτήματος με αριθμό πρωτοκόλλου 42005-811-18 της εταιρείας Βλάση Σταθοκοστόπουλος και ΣΥΑ Μόρφωνα εταιρεία. Κύριε Δημήτρη. Ναι. 15%. Σωστόν. 10 ήταν, είπαν 15 στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ναι, 3, 6,
Ναι, ναι, όπως κάναμε και στα υπόλοιπα. Όπως κάναμε τα υπόλοιπα. Ομόφωνα λοιπόν το 41ο. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία Vari Sport Club για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός διαφημιστικού πλαισίου κάθετο επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί παράλληλα προς την όψη του κτηρίου σε ιδιωτικό χώρο επεισοδίου λεωφόρου Vari 90 και Καλαμάτας 1 στη Vari το έτος 2017. Τώρα το άλλαξε αυτό, το κατέβασε αυτό το. Και ανέβασε ένα άλλο. Έγινε γιάβα. Συνεπώς θεωρούμε ότι το προηγούμενο από το οποίο έγινε αυτοψία έχει καθαιρεθεί. Και τώρα θα πάνε να κάνουν την αυτοψία στο καινούριο. Όχι το γιάβα. Άρα βάζουμε το πρόστιμο το οποίο είναι 586,94 ευρώ. Πού? Ομόφωνα. Πιο παλιό. Η ίδια εταιρεία είναι. Δεν η ίδια εταιρεία είναι. Απλά έχει αλλάξει επωνυμία το κατάστημα. Ίδια. Εντάξει. Λοιπόν, όταν επιμένουν η ίδια κυρία Γεωργοπούλου, πάλι θα μου πείτε λέω. Το ιδιοκτήριο του κτηρίου. Του κτηρίου ξέρει. Εγώ είναι μια κυρία. Η κυρία είναι η ιδιοκτήτρια του Vari Sport Club. Άρα 500. Δεν έκανα κίνητο, μιλάω για την επιχείρηση. Λοιπόν, ομόφωνα η επιβολή προστίμου. Ευχαριστώ. Εμείς ανεξάρτητα αν είναι παλιός ή καινούριος, ο προηγούμενος ή αυτός είναι. 42. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση South Coast Active Woolas ΑΕ για την αυθαίρετη τοποθέτηση τριών διαφημιστικών πλαισίων επιγραφών που έχουν τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο Πρασιά επί της οδού λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή 4, πρώτη πλάς Βούλα, στη Βούλα το έτος 2017. Έχουν αποαφαιρεθεί. Γραφή, όχι. Τι γράφω. Έχει βαρεθεί. Έχει αυτοψία. Έγινε προσφάτω. Είναι τελευταία, το στείλαμε και πρόσφατα. Άρα είναι 3x586. Ομόφωνα, ο κύριος Ματόπλος. Παρακαλώ, κύριε Ματόπλε. Τα χρεώνουμε όλα μονής όψης. Νομίζω ότι είναι η αγίδαξη είναι μονής όψης. Διπλή όψη και μία και μία μονή όψη. Άρα τρία, γιατί οι φωτογραφίες που μας έχει προμηθεύσει κατά την αυτοψία η Δημοτική Αστυνομία, στη δεύτερη περίπτωση που το αναφέρει διπλή όψη, στην πίσω όψη δεν έχει μήνυμα, είναι μόνο η στήριξη, είναι τα δοκάρια της στήριξης. Μα για μονή όψη. Ναι, το αναφέρει διπλή. Τρεις μονές είναι. Είναι το South Coast 1, Σουντάρα 2 και η άλλη δεν διακρίνω τι γράφει επάνω. Το άλλο πρέπει να είναι το blue, αυτό το blue κάτι. Τρεις είναι, όχι διπλή όψη, έτσι. Blue Waters. Blue Waters είναι, ναι, αυτό, η μπλε σκούρα. Εντάξει. Άρα ομόφωνα. Ομόφωνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.